Μάτσε ο τρόπος με τον οποίο ήρθε αυτή η 18η ισοπαλία σε 59 αναμετρήσει με τον Πανιόνιο απέναντι σε μια ομάδα που ο Πανιόνιος επιστράτευσε κάθε εκμάδα της δύναμής του, παλεύει με νύχια και με δόντια για να κρατηθεί στην κατηγορία. Εδώ έχουμε στο τρίτο λεπτό το πρώτο σουτ του Καμαρά μετά το σπάσιμο του Σουντανή, απόρρια του κόρνερ που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Πάμε στο 13ο λεπτό για να δούμε αυτή την κεφαλιά του Λοβέρα μετά τη σέντρα του Ποντένσε, την οποία έξω τέρωσε ο Γάλλος τερματοφύλακας του Πανιωνίου. Πολλές τελικές όπως θα δείτε. Εδώ ένα σουτ στο 20ο λεπτό από τον Σουντανή, άστοχο όμως πάνω από την εστία του Μαλέρ. Ακόμη ένα από τον Μπουχαλάκη στο 23ο λεπτό μετά την κόντρα πάνω στο Χαβαγγέλου. Εδώ ένα ζευγάρι, οι Κάζο φίλοι του Πανιωνίου πανηγυρίζουν με το δικό τους τρόπο για αυτή την ισοπαλία ή τέλος πάντων για κάποιον άλλο λόγο. Εδώ ένα φαλτσαριστό αριστερό σούτ από τον Τσιμίκα, ο οποίος είχε αρκετά ανεβάσματα στο χθεσινό παιχνίδι. Ο Ποντένσε ακόμη μία φορά μπροστά από την εστία του Μαλέρν, λίγο πριν φτάσουμε στο 40. Ξανά ο Πορτογάλος, ένα εντυπωσιακό σλάλομ που τελείωσε με αυτό το δεξί σούτ λίγο έξω από την εστία του Μαλέρν. Μία ακόμη ενέργεια που καταλήγει σε αυτή την κεφαλιά που γίνεται από τον Γκερέρο και τον γκολ όμως δεν έρχεται για τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η δεύτερη μέχρι εκείνη τη στιγμή τελική του Πανιωνίου, το δεξί σουτ του Μασούρα πάνω στον Σα. Ο Πέδρο Μαρτίνς έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο, όπως καταλάβατε, τον Βαλμπουενά, ο οποίος ξεκίνησε αρκετά ζεστά στο παιχνίδι και συμμόρφωσε την κατάσταση. Είδαμε μια κεφαλιά προς τα πίσω, παραλίγο αυτό γκολ στη σέντρα του Γκερέρο μετά την κεφαλιά του Παπαγεωργίου. Και εδώ έχουμε τη φάση που θα δείτε ο Γκασπάρ βγάζει αυτή τη σέντρα με το δεξί, η μπάλα χτυπάει στον αγώνα του Παπανικολάου και ο Ματίς Βαλμπουενά από το σημείο του πέναλτι θα σκοράρει για μία ακόμη φορά, η τρίτη του, το τρίτο του γκολ με πέναλτι για τον Ολυμπιακό που παίρνει το προβάδισμα στο 53. Ο Ποντένσε σε μία ακόμη προσπάθεια να βρει στόχο χωρίς όμως να το καταφέρει στο 66. Φτάνουμε στο 77 για να δούμε ξανά τον Ποντένσε να σουτάρει χωρίς όμως να απειλεί ιδιαίτερα την εστία του Πανιωνίου. Εδώ διπλή ευκαιρία, πρώτα με το σουτ του Βαλμπουενά από μακριά και συνέχεια με τον Γκασπάρ, ο οποίος πήρε τη θέση του Ελαμπτελαουή. Και εδώ είναι η στιγμή που μπαίνει στο παιχνίδι ο Εμμανουηλίδης στο 80 αντί του Παπανικολάου. Ο νεαρός θα εκμεταλλευτεί αυτή την θαυμάσια πάσα του αρχηγού του Πανιωνίου του Κόρμπου και με μια κίνηση στην ουσία ρίχνει στο καραβάτσο τον Τσιμίκα και με αυτό το πλασέ θα νικήσει τον Πορτογάλο τερματοφύλακα του Ολυμπιακού για να ισοφαρίσει στο 88, πετυχαίνοντας το παρθενικό του γκολ με τη φανέλα του Πανιωνίου. Και βέβαια σοκάρει τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι έχουν πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή τους για να αντιδράσουν. Παρ' όλα αυτά, όπως θα δούμε, δημιούργησαν τις ευκαιρίες στο 92 με το πλασέ του Μασούρα που προσπαθεί να πληγώσει την παλιά του ομάδα, λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 94 ακόμη μία προσπάθεια με τον Ελαραμπή μετά από την πάσα του Μασούρα. Η μπάλα σκάει μπροστά από την εστία και θα διώξει τελικά ο Σταυρόπουλος. Βλέπετε την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των παιχτών του Ολυμπιακού στον πάγκο. Και αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία με το φάουλ του Βαλμπουενά, το οποίο έδιωξε σε κόρνερ ο Μαλέρν. Και έτσι γράφτηκε αυτή η ιστορία της ισοπαλίας του 1-1